Τώρα, πριν να σας αποδεσμεύσω, κάτι τελευταίο, κυρία Ανδρέου, που έχει να κάνει με ένα βίντεο που από χθες το βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα πλοίο, σκάφος, δεν ξέρω αυτό που βλέπετε τώρα, το οποίο πραγματικά κινείται απειλητικά προς συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο νερό, δεν ξέρω αν είναι λουόμενος. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία για αυτό το περιστατικό? Έχουμε δει και εμείς αυτό το βίντεο. Έχει γίνει αναφορά στη λιμενική ναυτική αστυνομία από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο άνθρωπος του αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε γραπτή καταγγελία και αυτό έγινε χθες. Έχει προχωρήσει σε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Παραλιμνίου και αυτή τη στιγμή διερευνάται το όλο περιστατικό. Ναι, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό? Προσπαθώ να καταλάβω. Φαίνεται εκ πρώτης, κυρία Αγαπητούνα, υπάρχουν κάποιες διαφορές με τους κατόχους δύο σκαφών που βρίσκονται στην περιοχή, ιδιοκτήτες σκαφών, και ενδεχομένως η ενέργεια αυτή να έγινε για αυτό το σκοπό. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για να δούμε ακριβώς ποιες ήταν οι προθέσεις και τι ακριβώς έγινε. Εμείς καθηγόντας θα ενημερώσουμε και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ενδεχομένως για να ασχοληθεί είτε για να αφαιρέσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου σκάφους, είτε εν πάση περιπτώσει όποιες ενέργειες κρίνει ότι θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Αν τέλος πάντων υπάρξει, τι διερευνάτε εσείς και τα λοιπά, υπάρχει θέμα απόπειρας εδώ? Γιατί ενώ δεν ξέρω τι ακριβώς θα προκύψει, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, δύο οδηγοί σκαφών ιδιοκτήτες που παίρνουν τουρίστες και κόσμων και τα λοιπά και τσακώνονται για την περιοχή που θα είναι, δεν τα βρίσκουν? Εντάξει, περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχω αυτή τη στιγμή. Παραλαμβάνω, αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις που έχουν αναφέρει οι ανακριτές. Όμως σίγουρα θα πρέπει να γίνει διερεύνηση, να ανακριθούν όλα τα πρόσωπα τα εμπλεκόμενα, αναζήτηση μαρτυρίας από τους παρεμπλεκόμενους και εκεί θα καταλήξουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και ποια αδικήματα θα προκύψουν από την όλη διερεύνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σύσκεψη να έχετε. Είναι παρά 10. Γεια σας, κύριε Ανδρέου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ο Υπουργός Μεταφορών περιμένει.